Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νουλ, 2 χρόνια τώρα δουλεύω σερβιτόρος, άρα σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πέρυσι λοιπόν δούλευα βοηθός σερβιτόρου, άρα όπως καταλαβαίνετε όλοι ήμουν απλά το παιδί για όλες τις δουλειές και εννοώ όλες τις δουλειές, το οποίο ξεκινούσε από το να σκουπίζω βουκαμβίλιες στις 12 η ώρα το βράδυ έξω από τη ρεσεψιόν. Βασικά έτσι πως το ακούγεται σαν να σκούπιζα τα δέντρα, ενώ στην ουσία σκούπιζα τα λουλούδια που πέφτουν από τα δέντρα. Και for legal reasons, ξέρετε, επιθεώρηση εργασίας, δεν ήταν 12, ήταν 9 και 20 το βράδυ. Επίσης έφτιαχνα τις ξαπλώστρες και αυτό ακούγεται πιο εύκολο από ότι είναι, γιατί το ξενοδοχείο που δούλευα είχε μια πισίνα που ήταν σαν ποτάμι. Παίρναν λοιπόν τις ξαπλώστρες από τη μία πλευρά, περπατούσαν όλο το ποτάμι για να πάνε να τις βάλουν από την απέναντι πλευρά. Ποιο είναι το θέμα τώρα με αυτό? Πρώτον, οι ξαπλώστρες ήταν πολύ βαριές και δεν μπορούσες να τις κουβαλήσεις 2-2, άσε που δεν είχα να τις πιάσει από πουθενά. Όπως ήταν το ποτάμι, δεν μπορούσες απλά να πας απέναντι και ας ήταν 1,5 μέτρο. Έπρεπε να περπατήσεις όλο το γύρο για να πας να τη βάλεις από την απέναντι πλευρά. Και τώρα αυτό γίνεται θέμα αν πάει μια παρέα, κουβαλήσει 40 ξαπλώστρες απέναντι και πρέπει εγώ μία-μία τις 40 να τις πάω πέρα δόθε. Και ρε φίλε, γιατί? Έχω βάλει τις ξαπλώστρες στο καλύτερο μέρος. Έχει γκαζόν, έχει σκιά, έχει και ήλιο, έχει ό,τι θες. Ομπρέλες, τραπεζάκια, τα πάντα. Γιατί πρέπει να κάνεις μαραθώνιο και να πας να την πετάξεις την ξαπλώστρα στην απέναντι όχθη? Απέναντι δεν έχει τίποτα, σε καίει ο ήλιος. Άμα δες ήλιο οπωσδήποτε, έχει και από εκεί. Γιατί μου το κάνεις αυτό δηλαδή? Θα περπατάω εγώ 500 φορές στην πισίνα επειδή εσύ θες να κάνεις μετακόμιση. Βασανιστήριο κανονικό. Από την άλλη όμως, μ' άρεσε πάρα πολύ να κράζω αυτή τη δουλειά. Αλλά βαθιά μέσα μου ίσως και να μ' άρεσε λίγο, γιατί καθόμουν 1 ώρα μετέφερα ξαπλώστρες, το οποίο ήταν από τα πιο εύκολα πράγματα που μπορούσα να κάνω, ήθελε μόνο πολύ χρόνο, και πληρωνόμουν για αυτή την ώρα. Και δεν χρειαζόταν να μιλήσω με κόσμο, γιατί είμαι λίγο αντικοινωνικός, έβαζα ένα μικρό ακουστικό εδώ πέρα που δεν φαινόταν και έκανα τη δουλειά μου. Κοίτα να δεις, σε σύγκριση με το σέρβις ήταν πάρα πολύ πιο ξεκούραστο. Και 5 ευρώ είναι 5 ευρώ. Για να κάνεις κάτι τόσο εύκολο, εντάξει. Στην αρχή κουβαλούσα και μετά απλά μάζευα σκουπίδια, πιάτα που τα είχαν παρατήσει από πρόπερση, με πάνω μυρμήγκια, κατσαρίδες. Και ίσιονα τις ξαπλώστρες. Αλλά κοίτα να δεις, έχω βρει πάρα πολλά πράγματα. Γυρίζαμε πίσω λοιπόν σε ένα μέρος και άμα δεν τα ζητούσε κανείς, τα έπαιρνα. Και μπορεί ο μισθός γενικά να ήταν μικρός, αλλά άμα βάλεις ότι πήρα 2 ακουστικά, κάτι αντιλιακά, 5-6 ήταν, δεν θυμάμαι, ένα σκούφο, δεν ξέρω τι κάνω, σκούφο Ιούλιο μήνα, αλλά τέλος πάντων, και ό,τι άλλη βλακία είχα βρει, μαζεύεται. Αλλά εκτός αυτών έχω βρει κάτι γυαλιά ηλίου, κάτι αντιλιακά, κάτι AirPods, τα οποία δυστυχώς τα ζητήσανε πίσω χρημότο. Έχω βρει ένα αντρικό μποξεράκι. Ναι, είχε και τα τυχερά της αυτή η δουλειά. Τι λέμε τώρα. Επίσης έχω βρει ένα λαμπατέρ. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δεν ήταν καν λαμπατέρ του ξενοδοχείου. Και ακόμα και να ήταν του ξενοδοχείου, πού θα το συνδέσεις? Please, θες να σου φέρω μια μπαλαντέζα με βραχμένα χέρια να δούμε τι ωραία που θα ανάψει? Θα ανάψεις και εσύ βέβαια, αλλά θα είσαι απλά ένας λαμπρός νέος. Ναι, είμαι πολύ κακός άνθρωπος. Όχι, εντάξει, είπαμε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκατά θέλανε ένα λαμπατέρ στο χώρο της πισίνας? Τι θέλουνε? Θέλουνε να κάνουνε σάμον τη θεία μου τη Μαρίκα? Τελετουργικό, τι σκατά? Καλά, τα προφυλακτικά δεν ήτανε κάτι σπάνιο. Τους γύφτους, τους τσίπιδες, μόνο η μητανσιόν, μόνο Sex on the Pool. Και μετά ήταν οι πελάτες. Γενικά δουλεύαμε με Σκανδιναβούς, οι οποίοι είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι, έτσι αφήνουν tips, πολύ σημαντικό, άμα σε πληρώνουν, καλοί είναι όλοι. Που και που όμως είχαμε τους Κάρεν, γιατί ήταν κυρίως οι άντρες δυστυχώς. Έρχεται λοιπόν ένας, λέει τις μισές λέξεις στα σουηδικά, τις άλλες μισές στα αγγλικά και προσπαθεί να παραγγείλει. Καταλαβαίνω κι εγώ ότι ο τυπάς θέλει να με δουλέψει και του πάω την παραγγελία. Μια πορτοκαλάδα ζήτησε, του πήγα ένα milkshake. Και αρχίζω κι εγώ και του λέω τα μισά στα ελληνικά, τα μισά στα αγγλικά. Έτσι, πάρτο! Και τι θα μου πει? Να τα έλεγε στα αγγλικά, αφού ξέρει αγγλικά. Θα το πληρώσω το milkshake, και είναι και πιο ακριβό. Κάπου είχαμε και από άλλες χώρες της Μεσογείου. Και εκεί δεν πήγαινε και πολύ καλά.
Σκάει λοιπόν μια μέρα μια οικογένεια Γάλλων και ξέρετε, οι Γάλλοι είναι έτσι καλλιτέχνες. Έχουν μια φινέτσα, ξέρεις. Παραγγέλνουν λοιπόν μια χωριάτικη σαλάτα, περνάει λίγη ώρα, τους την πηγαίνω και μετά μου ζητάνε δύο τυπάκια, ένα με κέτσαπ και ένα με μουστάρδα. Τους πάω τα τυπάκια και μετά θυμάμαι ότι τους είχα πάει χωριάτικη. Και παθαίνω καρδιακό, λέω τι σκατά θα κάνουν, μην το κάνουν αυτό, please, είναι η αεροσηλεία. Ψυχώς δεν το κάνανε γιατί θα τους έβριζα τους βλάσφημους. Τελικά έγινε κάτι που δεν το περίμενα, γιατί πάει το παιδί, βάζει το ένα χέρι στην κέτσαπ, το άλλο στη μουστάρδα και αρχίζει να κάνει recreate τη Μόνα Λίζα με κέτσαπ και μουστάρδα πάνω στο μεταξωτό τραπεζομάντιλο. Εγώ εκείνη τη στιγμή, ο μόνος πίνακας που μπορούσα να κάνω ήταν η κραυγή του Μπουχ. Την κανονική κραυγή, αυτό το «Α!» και την έκανα. Και δεν ήταν σε τραπεζομάντιλο. Κάποιος πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει αν κάποιον σκοτώσαν. Αυτή η δουλειά είχε και τα τυχερά της. Επειδή ήμουν γενικών καθηκόντων, μετέφερα τα σκουπίδια, τα αποφάγια, τα φαγητά, ένα τουρίστα που είχε λιποθυμήσει, καθάρισα τους εμετούς που είχε κάνει ο άλλος, καθάρισα την τουαλέτα που είχε χέσει ο άλλος. Τέλος πάντων, τη δεύτερη χρονιά δούλεψα στην μπουφέ. Δεν ξαναπήγα σε αυτό το ξενοδοχείο. Για τον μπουφέ όμως έχω μιλήσει σε ένα άλλο βίντεο, γι' αυτό και δεν θα αναφερθώ. Ίσως αναφερθώ κάποια άλλη στιγμή με άλλες ιστορίες και άλλα αστεία. Όμως σήμερα μίλησα για την πρώτη μου δουλειά. Την πρώτη μου δουλειά σαν σερβιτόρος, την πρώτη μου δουλειά σαν άνθρωπος, σαν μέλος της κοινωνίας, σαν παιδί, σαν άτομο που το εκμεταλλευτήκαν μέχρι θανάτου. Αλλά μου πλήρωσε το ταξίδι στην Αγγλία που πήγα, οκ. Okay. Μου πλήρωσε ταξίδι και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Παρόλο που το δούλεψα και το έβγαλα με την ψυχή μου. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ήμουν ο Νουλ. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe. Γιατί ανεβάζω και άλλα βίντεο και θα ανεβάσω και άλλα βίντεο και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Άμα ξαναποτελέξω βίντεο, θα μόλις την είπα. Προφανώς θα κάνω τα πάντα σαν... Θα σπάσω όλα τώρα ποιος είναι στη σκάλα. Να τις βουκαβίνει. Με κέτσαπ και μουστάρδα πάνω στο...